να στολίσουν ένα αληθινό έλατο επιλέγουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι. Μάλιστα επιλέγουν το έλατο να είναι φυτεμένο και όχι κομμένο. Αφού περάσουν οι μέρες των γιορτών, το έλατο είτε παραμένει ζωντανό στη γλάστρα, είτε μεταφυτεύεται σε κήπο ή χωράφι ή ακόμη και σε ανοιχτό έθριο χώρο. Η Βασίλικη Τζοβάρα για ο πόνος στις τελευταίες ημέρες έχει προμηθευτεί δέντρα. Καθώς επίσης και άλλα που χρησιμοποιούνται αυτές τις ημέρες για να στολίσουν είτε μπαλκόνια, είτε κήπους, είτε και εξωτερικούς χώρους όπως τον γκί. Τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ζητούν αληθινά ζωντανά δέντρα για να τα στολίσουν. Η τιμή τους, άλλωστε, όπως λέει, είναι πολύ οικονομικότερη από τα τεχνητά. Και επίσης μπορεί κάποιος να τα κρατήσει χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Οι τιμές στα δέντρα είναι διαφορετικές καθώς εξαρτάται από το μέγεθος, αλλά κυρίως από το ύψος τους. Το δέντρο μεταφέρεται είτε από το φυτώριο, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που έχουν κανονίσει να το μεταφέρουν με δικό τους μεταφορικό μέσο. Εκτός από τα έλατα, πρώτα σε προτίμηση είναι και τα αλεξανδρινά, αλλά και άλλες χριστουγεννιάτικες συνθέσεις για να στολιστούν τα σπίτια, τα γραφεία, οι επαγγελματικοί χώροι. Και μια μεγαλύτερη τάση να αγοράσουν δέντρα φυτεμένα, τα οποία είτε τα κρατούν στη γλάστρα και τα ξαναστολίζουν τον άλλο χρόνο και κάποια στιγμή τα μεταφυτεύουν ή στον κήπο τους ή σε κάποιο ελεύθερο χώρο, κοινόχρηστο, το προτιμούν πάντως από τα κομμένα έλατα. Ναι, και είναι και ξαναλέω, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι πλέον είναι φυτεμένα τα δέντρα αυτά και μπορεί ο άλλος να το πάρει, να το έχει σπίτι του ή όπως λέτε να το πάει σε ένα χωράφι, σε ένα ανοιχτό χώρο. Ναι, ναι, σε ένα χωριό να το μεταφυτέψει είναι πολύ καλύτερα, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη αυτή η λύση. Γιατί κόστος μιλάμε, κυρία Τζοβάρα? Δεν είναι ακριβά. Τα ψεύτικα δέντρα, να σκεφτείτε, έχουν διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Και τετραπλάσια. Και είναι κάτι ψεύτικο. Ενώ αυτό είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό, είναι όμορφο, χαρίζει ομορφιά, οξυγόνο. Είναι πολύ καλύτερα να αγοράσουν ένα. Είναι πολύ καλές οι τιμές τους. Πάρα πολύ καλές. Υπάρχει και η τάση τα τελευταία χρόνια να στολίζουν τα δέντρα τα ζωντανά. Έξω στα μπαλκόνια, έξω στον κήπο. Ναι, ναι, βεβαίως. Στολίζουν και στους κήπους και σε βεράντες και σε εισόδους. Στολίζουν φυσικά έλατα και όλων των ειδών τα κονοφόρα. Δεν είναι μόνο τα έλατα που στολίζονται. Είναι πάρα πολλά δέντρα που έχουν αυτό το σχήμα του κόνου και όλα αξιοποιούνται για αυτό το σκοπό, για το στολισμό. Λοιπόν, υπάρχουν και τα άλλα δέντρα δίπλα, υπάρχουν τα οποία και φαντάζομαι άλλα. Και πιο οικονομικά. Και πιο οικονομικά και διατηρούνται και στη γλάστρα χρόνια. Δεν έχουν πρόβλημα κανένα. Αντέχουν στα κρύα εδώ που είμαστε σε μέρος με κρύο. Ναι. Και στολίζονται σε εισόδους, σε μαγαζιά μπροστά, σε κήπους. Σε πάρα πολλούς χώρους μπορούν να αξιοποιηθούν. Να ρωτήσω τι άλλο αγοράζει ο κόσμος. Αγοράζει, ας πούμε, γκί, αγοράζει αλεξανδρινά, αγοράζει. Αγοράζει ό,τι. Κυκλάμινα. Ό,τι αφορά τα Χριστούγεννα, αγοράζουν τα πάντα. Και καλοπιστικά φυτά και κυκλάμινα, ζαλές που είναι η εποχή τους. Και γκί. Γιατί το γκί φέρνει τύχη στο σπίτι. Και όλοι θέλουν να αγοράσουν ένα γκί. Θα αγοράσω κι εγώ ένα γκί, λοιπόν. Οπωσδήποτε θα αγοράσει ένα γκί. Να ρωτήσω, το γκί είναι και κάτι το οποίο παραμένει. Δεν χαλάει, είναι πολύ σκληρό φυτό. Δεν παθαίνει τίποτα από το κρύο, είναι πανέμορφο, είναι πάντα με φύλλα. Είναι κατακόκκινο τώρα το χειμώνα που έχει πάνω καρπούς. Και όπως είπαμε, φέρνει την τύχη στο σπίτι. Τις ευχές της πρωτοχρονιάς τις δίνουμε κοντά στον γκί. Να ρωτήσω, τα αλεξανδρινά που τα τελευταία χρόνια ήταν από πάντα βέβαια, επειδή είναι το φυτό των Χριστουγέννων, ναι. Είναι αυτό που φεύγει και περισσότερο? Φεύγει περισσότερο, ναι. Και σαν δώρο και σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο που προσθέτει χριστουγεννιάτικη εικόνα και ατμόσφαιρα. Ναι, φεύγει πολύ.